Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε από τα Αθήνας. Έφερα πάρα πολλά δώρα. Και έχω και για σένα δώρο. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το ωραίο? Θα διαβάσω την κάρτα. Θέκλα μου αγαπημένη, είμαι ο Δημήτρης και μένω στην Αθήνα. Στα social έχω nickname Dinos. Είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής κλπ. Χάρηκα πολύ όταν έμαθα για την αναμενόμενη παρουσία σου. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τη διακόσμηση, την αρωματοθεραπεία και τα πετρώματα. Εξού και τα δώρα μου για σένα και τη δόκτωρα Αριστονίκη. Το μικρό αφορά τη δόκτωρα. Άνοιξε το. Άνοιξε το. Και το κεραμικό για σένα. Να τα έχετε στο γραφείο σας σε στιγμές χαλάρωσης. Ειδικά για σένα επέλεξε το κατάλληλο αίον. Ξέρεις τι ονομάζεται το έλαιο που επέλεξε για μένα? Νάρσισσους. Δεν θα το πάρουμε προσωπικά, Δημήτρη. Λοιπόν, κοίτα, είναι... Άνοιξε το να δεις, κορί. Ήθελα να δείξω δικό μου για να μην το σπάρει. Όχι, 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 θα το βγάλω σιγά σιγά. Εγώ έχω το δικό μου εδώ. Το δικό μου είναι το κεραμικό, το οποίο έχει μέσα πέτρες υφιστιακές. Το δικό μου εδώ. Τέλειο, ευχαριστώ. Να το και το δικό μου εδώ. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο μυρίζει άρωμα νάρκης. Δεν ξέρουμε γιατί το διάλεξε. Δεν ξέρουμε. Το δικό σου τι έλαιον έχει το δικό? Δεν ξέρω. Το δαμέ κουρε, αφού είσαι το έλαιος που μέσα. Έλαιος, έλαιος, το λάδι είναι το καλό που λέγεται η Αναστασία. Τι γράφει εκεί πέρα. Λάβα ηφαιστείου, τις εμπορίες με σταγόνες αρωματικού λίγο που σου εσωκλείω, γι' αυτό μετά διαχέεται. Ναι. Ωραία. Και πού γράφει το... Λοιπόν, περίμενε. Να το, εκεί έχεις το έλαιο σου. Το έλαιο μου. Άνοιξε το έλαιο σου. Garden Path. Το μονοπάτι του κήπου. Μάλιστα. Garden Path. Δεν πρέπει να μπαίνει στα χέρια μας τούτο. Οκ. Βάλεις το έτσι, βλέπεις, βάζεις το έλαιον. Το βάζεις. Δεν ξέρω, και με βάζεις τι τσιμιρίζω. Τέλειο. Ευχαριστώ. Να σου δω ακόμα έναν έλαιο, γιατί στείλε μου και άλλα έλαια. Θέλω πολλά έλαια. Θέλεις και άλλον έλαιος. Πολύ έλαιος. Και να πάρεις και αυτόν το οποίο είναι εγγλέζικο ρόδο. Α, τέλεια. Ήρθε μου έλαιος, μπας και σωθώ. Έλαιος, έλαιος, το λάδι είναι το καλό. Έλαιο, έλαιος, έλαιος. Είχε μια κωμωδία παλιά στην Κύπρο, η οποία ονομαζόταν Ουράτε Κοιτώνη. Α, ναι. Είχε μια αντίπιση, μπροστά για να το σπάσεις, να ξύ. Εντάξει, αλλά. Να σε δέρω να το σπάσεις. Έφερα το από την Αθήνα και δεν το έσπασα. Μπράβο, αγαπητή μου, κάτσε να το βάλουμε ρούχο. Θα σε δείρω. Δεν θα το σπάσω, μην αγχώνεις. Θα σε δείρω. Λοιπόν, και. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είχε τόσο ωραίο και μια τσαντούλα. Και είχε μια αντίπιση η οποία ήταν πολύ κυριλέ και δεν τη άρεσαν οι χωριάτες και προσπαθούσε να μιλήσει την δημοτική. Αλλά τα χωριάτισα. Και έλεγε τη λέξη έλεος, την οποία συνέχιζε με το έλεος που είναι με άρφα και το που σημαίνει λάδι, και έλεγε έλεος, έλεος, το λάδι είναι το καλό. Το λάδι είναι το καλό σημαίνει το λάδι είναι το αγνό παρθενό ελαιόλαδο. Με του κόσμου για να πάω να φέρω μια τσάντα να σου το βάλω μέσα. Λοιπόν. Είναι γενικά πολύ κρύα η κατάσταση εδώ στην Κύπρο, κάνει πάρα πολύ κρύο και στην Αθήνα από όσο ξέρω. Κρυώνεις! Πάρα πολύ. Δεν σου άνοιξε το καλοριφεράκι! Όχι τώρα βρε, πριν! Δεν σου άναψα το καλοριφεράκι! Να, το άναψες, μου το άναψες. Το καλοριφεράκι στα πόδια σου, στη τσάντα του φαρμακείου, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλω? Τι να ρίξω μέσα, ηρεμιστικά, υπναγωγά δεν έχω, έλα. Ευχαριστώ. Το σκυλί να καθίσει στη θέση του. Το σκυλί να καθίσει στη θέση του. Ο καθένας είναι καλός. Τέλειος. Τα θέματα μας τα έχουμε. Τα έχουμε, τα έχουμε. Τα έχουμε. Έλειψες από την Αθήνα. Έλειψα. Ξέρεις πόσος κόσμος μου λέγε για σένα? Φύγε από το βρε. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί. Τα έλαια δεν κάνουν για τους σκύλους. Έλεος. Έλεος. Το λάδι είναι το καλό λάκι. Κάτσε κάτω. Που λέει, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήμουν σίγουρη. Χαμός πρέπει να γίνει. Ναι.
Ήταν τουλάχιστον 850 άνθρωποι που ήρθαν. Δεν κάθισαν όλοι όμως, γιατί δεν είχε καθίσματα, είχε μόνο 50 καθίσματα, πώς έχει. Δεν είχε μικρόφωνο. Είχε ένα μικρόφωνο της πλάκας, δηλαδή καράοκι τύπου. Είναι περίεργο που έχω φωνή. Όσο έχω φωνή. Ναι, θα στο τραγουδάω. Ναι. Και όσο έχω μυαλό, θα ναι, σ' αγαπάω. Ο επόμενος τίτλος δεν είναι. Ωραία, εγώ θα σε πω ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ σ' αγαπώ. Θέλω να σου πω αυτό που σου έλεγα και χθες, ότι οι παιδιά θέλουν να στείλετε θετική ενέργεια στην αριστονική μας. Να στείλετε πολλές εικονικές αγκαλιές, γιατί περνά μια δύσκολη περίοδο. Έχει παιδί το οποίο είναι στην τρίτη ηλικία. Το σχολείο του παιδιού είναι πολύ μακριά από το σπίτι. Ξυπνάει στα 7 χαράματα. Τι ώρα ξυπνάς? 5. Ξυπνάει η ώρα 5 κάθε πρωί. Κάνει ένα δρομολόγιο μια μισή ώρα να πάρει το παιδί στο σχολείο. Μετά θέλει άλλα 40 λεπτά να πάει στο γραφείο. Μετά πρέπει να πάρει το μεσημέρι το παιδί από το σχολείο. Έρχεται με λεωφορείο, αλλά ναι, πρέπει να το πάρουμε σπίτι. Ναι. Είναι λίγο δύσκολη η φάση μας, αλλά θα περάσει. Έρχεται με λεωφορείο στο γραφείο σου? Ναι. Okay. Και το παίρνουμε μέχρι από την Καλαβασό, μέχρι το ένα σχολείο. Μα πάλι είναι απόσταση πάλι. Δηλαδή το λεωφορείο, πάει στο σχολείο του, έρχεται με το λεωφορείο. Είναι απόσταση όμως πάλι. Πάμε, ναι, είναι απόσταση σπίτι. Μεγάλη, γιατί είναι ο Λάζαρος στην τρίτη ηλικίου, δίνει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ο Λάζαρος είναι εξαιρετικός μαθητής και πανεξύπνος. Εγώ τον Λάζαρο τον ξέρω από την πρώτη δημοτικού. Και είναι ο Λάζαρος Τριφωνίδης, δεν είναι ο Πανταζής. Και εγώ θυμάμαι τον Λάζαρο και τον... Ήταν τόσο και είναι τόσο πανύψηλος όπως και ο πατέρας του. Και ο Λάζαρος είναι στη φάση αυτή της τρίτης ηλικίου. Η κουμπάρα είναι, έχει πάει και αυτή να μείνει σε χωριό, αλλά με παιδιά που πάνε σχολείο. Δεν είχατε σκεφτεί αυτό. Δεν πειράζει. Και περνά δύσκολη φάση, δουλεύει σκληρά. Τελείωσε το βιβλίο της, πες μας για το βιβλίο σου. Τελείωσε, τώρα είναι σελιδοποιείται και βγαίνει ως ονούπο. Τι τίτλο έχει το καινούριο σου βιβλίο? Βιβλίο. Είναι μαθαίνοντας από τα βιώματά μας να βλέπουμε θετικά. Μάλιστα, η γυναίκα έγραψε βιβλίο θετικής ψυχολογίας. Λοιπόν, μόλις κυκλοφορήσει θα κάνουμε launch. Θα κάνουμε ένα launch και θα το πάρουμε όλοι. Όλοι. Θέλω όμως να τη στείλετε θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια εννοώ την αγάπη σας, ρε παιδί μου. Σκεφτείτε την, αν προσεύχεστε προσευχή. Θυμηθείτε την προσευχή σας. Αν είστε άνθρωποι προσευχής, αν είστε άνθρωποι οι οποίοι στέλνετε καλές δονήσεις, στείλτε καλές δονήσεις, γιατί η κοπέλα, η κυρία, ταλαιπωρείται πολύ και είναι τα πιο δύσκολα χρόνια αυτά, τα πιο ξύλινα χρόνια όταν τα έχεις όλα αυτά. Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω, τι άλλο ήθελα να πω, αυτά ήθελα να πω, ότι αγάπη στην Αριστονίκη. Σας παρακαλώ και θα σου στείλω και το βίντεο και θα δεις από κάτω που θα σου στείλουν πολύ αγάπη ο κόσμος, γιατί σε αγαπάει ο κόσμος. Εγώ τους αγαπάω. Και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μάνα μου την κουλτσουμπρή. Πάμε τώρα να κάνουμε... Α, ήρθε και το σκυλί. Ήρθε και το σκυλί. Θέλει και αυτό λίγη αγάπη. Έλα εδώ στη μέση. Έλα. Μην τυχόν και αγκαλιάσουμε άλλο πλάσμα. Ήρθε και αυτός. Ζηλιάρι, ζηλιαρό γατέ, ζηλιαρό σκύλος, είναι ένα ζηλιαρό. Την πατούσα μάλλον στη δόκτωρα. Να κάνουμε τα κανονικά βίντεο.